Στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην εκδίκαση της υπόθεσης του σοβαρότατου τραυματισμού του Νίκου Φανουράκη, η Έλλη Κοκάλη θα μας πει περισσότερα επί του διαδικαστικού, καθώς η εκδίκαση πλέον θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου, Έλλη. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για την τύχη του κατηγορουμένου στις 8 Νοεμβρίου άνευ συγκλονιστικού απρόόπτου, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις και η απολογία του κατηγορουμένου. Αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία με την πρόταση της εισαγγελός και βέβαια την προσπάθεια των συνηγόρων του κατηγορουμένου να ανατρέψουν αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και την κατακραυγή που προκάλεσε η συγκεκριμένη ιστορία. Υπενθυμίζουμε ότι τον Αύγουστο του 2023, μετά από διασκέδαση, ξημερώματα και ενώ και οι δύο επέστρεφαν από Γλέντι στην περιοχή της Μεσαράς στα σπίτια τους, ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο ειδόλιο, νεαρός, περίπου 22 ετών σήμερα, φέρεται ότι μέσα από το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε προς τον 30χρονο συγχωριανό του με μια βολίδα να καρφώνεται στο κεφάλι του και να βρίσκεται ακόμη σφινωμένη στο κρανίο του, με συνέπεια μια πάρα πολύ οδυνηρή περιπέτεια, ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο έμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου μέχρι να μπορέσει να βγει και από εκεί και πέρα να δίνει μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του. Οι γονείς του θύματος εμφανίστηκαν σήμερα, κατέθεσαν στην έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα παρασταθούν με δικηγόρο για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του συγχωριανού του. Δήλωσαν ότι αφήνουν την υπόθεση στην κρίση του δικαστηρίου, καθώς το μόνο τους μέλημα είναι η υγεία του 30χρονου σήμερα Νίκου Φανουράκη. Στην απολογία του 22χρονος κατηγορούμενος σήμερα είπε ότι δεν είχε καμία πρόθεση είτε να τραυματίσει είτε να σκοτώσει, όπως περιγράφει το κατηγορητήριο, τον άτυχο συγχωριανό του. Απέδωσε σε μια κακή στιγμή τα όσα έγιναν, ενώ σύμφωνα με τον συνηγορό του, τον κύριο Βέρα, και ιατροδικαστικά και βαλιστικά αναδείχτηκαν στοιχεία τα οποία σύμφωνα με την υπεράσπιση δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για ευθεία βολή και μια συνειδητή πράξη ο πυροβολισμός προς τον 30χρονο και ο τόσο βαρύς τραυματισμός, αλλά επρόκειτο για εξωστρακισμό της σφαίρας με τη βολίδα να καρφώνεται στο κεφάλι του Νίκου Φανουράκη και να προκαλεί όλη αυτή την οδυνηρή περιπέτεια που ζει ακόμη και σήμερα. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε το βασικό κομμάτι της ακροαματικής διαδικασίας και περιμένουμε 8 Νοεμβρίου πλέον να έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για αυτή την πολύκροτη υπόθεση, η οποία προκάλεσε τεράστια αναστάτωση και θλίψη στην περιοχή της Μεσαράς. Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες.